σας θέλουμε δίπλα μας στον αγώνα μας. Ε, αυτή τη στιγμή ζούμε και βιώνουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, εδώ και ένα πολύ μεγάλο αρκετό χρονικό διάστημα. Έχει παραιτηθεί πάνω το, από το 1 τρίτο του το, το προσωπικού, του απαιτούμενου προσωπικού, που αυτό σημαίνει ε, ότι δουλεύουμε πολλαπλά τμήματα καθημερινά, χωρίς ρεπό και άδειες, ε, βάζοντας σε κίνδυνο τους ίδιους τους εαυτούς μας, όπως καταλαβαίνετε, και τους ίδιους ασθενείς, διότι δεν μπορεί να τηρηθεί το πρωτόκολλο καθαριότητας όπως αυτό αρμόζει. Ε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση καθημερινά, γιατί οι, όλοι εμείς οι υπάλληλοι της καθαριότητας έχουμε φτάσει σε μία εξόντωση... Ε, δημιουργώντας έτσι και τίθοντας τον εαυτό μας σε καθημερινή εξάντληση, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό επακολουθεί άλλα προβλήματα. Ε, θα θέλαμε να είσαστε δίπλα μας στον αγώνα μας, θα θέλαμε να ακουστεί στη Βουλή η φωνή μας, ε, απαιτούμε μόνιμο προσωπικό, με πλήρη απασχόληση και με σεβασμό στα δικαιώματά μας, στα εργασιακά δικαιώματα. Ε, την περίοδο της πανδημίας θεωρώ ότι βγάλαμε ασπροπρόσωπους στο δημόσιο σύστημα υγείας, όχι μόνο εμείς, εννοείται ότι όλη η αλυσίδα ε, του νοσοκομείου. Ε, και το μόνο που εισπράξαμε ήταν χειροκροτήματα, τίποτα άλλο. Που θα έπρεπε να είχαμε εισπράξει, αν μη τι άλλο, κάτι πολύ παραπάνω. Ε, αυτό θα ήθελα να σας πω. Αυτά, μόνιμη δουλειά και πλήρης απασχόληση και να μεταφέρετε στη Βουλή όλη αυτή τη κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά σας ευχαριστούμε